Το ΑΚΕΛ τελευταίως, δικαίωμά τους, θεωρώ πως χάθηκε το μέτρο. Μια ακρότητα, μια ισοπαίδωση των πάντων, αλλά και με ένα αυταρχισμό, ότι είναι οι τίμοι, οι αδιάφθοροι, οι πατριώτες, που είναι οι μόνοι που θέλουν λύση του Κυπριακού, είναι οι πιο σωστοί στην οικονομία, είναι οι μόνοι που έχουν ευαισθησίες για τους εργαζόμενους ή την κοινωνία, και όλοι οι άλλοι είναι οι, με την περιραίουσά τους, οι διαπλεκόμενοι, αυτοί που δεν θέλουν λύση, που δεν αγαπάνε την πατρίδα τους, που δεν νοιάζονται για την οικονομία, που δεν νοιάζονται για τους πολίτες, μόνο για τα συμφέροντα των ολίγων. Και διακρίνεται τις τελευταίες μέρες και μια ηρωνία. Δεν ξαναθυμάμαι το ΑΚΕΛ να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Εδώ και δεκαετίες που είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου. Δικαίωμά τους, δημοκρατία έχουμε. Αλλά δεν θα πάρω ποτέ, πέραν της μεταγραφής, δεν πάρω ποτέ άδεια από το ΑΚΕΛ για να είμαι κάτω στον κόσμο. Να καταγράφουμε τα προβλήματα, αλλά πολύ περισσότερο να ακούμε τον κόσμο. Γιατί από αυτόν που ζει το πρόβλημα, ακούς και τις καλύτερες λύσεις. Όμως αυτές τις επισκέψεις, για να το συζητήσουμε λίγο, γιατί αυτή ήταν η αφορμή της αναφοράς του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τις έχετε εντατικοποιήσει τελευταίως. Και το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το εξής. Προσπαθείτε να έρθετε στην εργατιά επειδή όντως θέλετε απλώς να αφουγκραστείτε τον κόσμο που έχει τα προβλήματα της καθημερινότητας και να τα αφουγκραστείτε από πρώτο χέρι, ή είναι μια προσπάθεια, αν θέλετε, να αποβληθεί από το κόμμα η ταμπέλα ότι βρίσκεται δίπλα στην ελίτ, δίπλα στις τράπεζες, ή μήπως τελικά, διαρωτώνται κάποιοι, έχει να κάνει με το δικό σας το προφίλ, το οποίο ενδεχομένως να θέλετε να αλλάξετε ή να χτίσετε εν ώψη και προεδρικών εκλογών ακόμα, κύριε Νεοφύτου. Κοιτάξτε, ποιος είναι ο καθένας, το γνωρίζει. Το γνωρίζει ο ίδιος, το γνωρίζει και η κοινωνία. Δεν είναι σήμερα που βγαίνουμε στον κόσμο. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτοί μιλούν για τους πολίτες, χωρίς να είναι κοντά στους πολίτες. Αυτοί μιλούν για τους εργαζόμενους και είναι αυτοί που για χάρη των εργαζομένων τους οδήγησαν στην ανεργία. Αυτή είναι η διαφορά μας μαζί με το ΑΚΕΛ. Και δεν είναι ούτε χθες ούτε προχθές που είναι καθημερινά με τον κόσμο. Έχει από τον περασμένο Σεπτέμβρη, αν κάποιος παρακολουθεί, 5 μέρες τη βδομάδα είμαστε με τους πολίτες. Καλύψαμε όλους τους κλάδους της γεωργίας, καλύψαμε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας. Αλλά και ένα μήνυμα, αγαπητή μου εγώ. Ξέρετε, ποιο είναι το σύνθημα της αριστεράς, οι βιομήχανοι, οι έχοντες και κατέχοντες και οι υπόλοιποι. Για 2 ολόκληρους μήνες δεν έμεινε βιομηχανική περιοχή που δεν τη γύρισε. Αυτούς που για χρόνια έβαζε ταπέλες του ΑΚΕΛ για τους καρχαρίες, για τους βιομήχανους. Τι είναι αυτοί? Απλοί άνθρωποι. Απλοί άνθρωποι που δουλεύουν νυχθημερών να κρατήσουν την μικροβιομηχανία τους. Πολλοί από αυτούς στην περίοδο της κρίσης δεν πήγαιναν με μεροκάματο στο σπίτι για να πληρώνουν τους εργαζόμενους τους. Δεν είδα κανένα σε γραφείο με το κουστούμι, με τη γραβάτα, με το παπηγιόν. Είναι και αυτοί μέρος της εργατιάς που δουλεύουν σκληρά για να παράγουν, για να παράγουν για την οικονομία. Και κάτι άλλο, αν δεν υπάρχει ο μικροβιομήχανος, ο μικροεπιχειρηματίας, πού θα βρουν δουλειά οι εργαζόμενοι? Εάν δεν παράξει πλούτο
η μικρομεσαία επιχείρηση, πού θα βρει λεφτά το κράτος, γιατί έχουμε ένα ΚΕΛ, συνεχώς να μιλά για περισσότερες κοινωνικές παροχές. Καλά, αν δεν ήταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο ιδιωτικός τομέας, να παράξει πλούτο, να παράξει θέσεις εργασίας, πώς θα μειώναμε την ανεργία από το 17 στο 6%, ναι, πώς θα είχαμε έσοδα να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Δεν νομίζω όμως ότι όταν το ΑΚΕΛ αναφέρεται σε καρχαρίες και βάζει αυτή την ταμπέλα, αναφέρεται στους μικρομεσαίους ή στους μικροβιομηχανούς, νομίζω σε μεγαλύτερα κεφάλια ενδεχομένως. Σαν ποιους, για πέστε μου, αυτούς που ήταν στο οικονομικό συνέδριο του ΑΚΕΛ, που κατηγορά άλλους ότι τους εξυπηρετούν, αλλά ήταν πρώτο τραπέζι πίστα στο οικονομικό συνέδριο του ΑΚΕΛ. Για αυτούς μιλά. Στην Κύπρο, αγαπητοί μου, εγώ, το 99,9% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν ένα αριθμό εργαζομένων κάτω από 10. Είναι μετρημένες στα δάχτυλα των δυο χεριών μας επιχειρήσεις μεγάλες, αλλά και αυτές οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις προσφέρουν θέσεις εργασίας σε χιλιάδες συμπολίτες μας. Και δεν μπορεί το ΑΚΕΛ να μιλά με τέτοιο τρόπο όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, όταν είναι το μόνο κόμμα με επιχειρήσεις. Καταλογίσατε πριν στο ΑΚΕΛ ότι έφερε την εργατική τάξη μια δύσκολη θέση με τους χειρισμούς του. Είναι αποκλειστικά του ΑΚΕΛ η ευθύνη? Ας μην ξεχνάμε ότι υπήρχε τότε παγκόσμια οικονομική κρίση, κύριε Νεοφύτου, που βεβαίως έφτασε εδώ. Τώρα, αν έγιναν λανθασμένες εκτιμήσεις για το αν θα ερχόταν ή όχι, αυτό νομίζω το έχει δείξει η ιστορία. Κάποιος προειδοποιούσε για την κρίση που θα ερχόταν και τι του έλεγαν, είναι ο κινδυνολόγος. Και μας έκαναν και μαθήματα ότι δεν ξέρουμε καλά οικονομικά και ότι η κρίση θα προσπεράσει την Κύπρο και θα την αφήσει αλόβητη την Κύπρο. Αυτή ήταν η εκτίμησή τους. Εάν παίρναμε έγκαιρα μέτρα, οι επιπτώσεις θα ήταν πολύ λιγότερο οδυνηρές. Μάλιστα. Δεν μου έχετε απαντήσει όμως το αρχικό ερώτημα. Τελικά αυτές οι επισκέψεις που λέτε ότι έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, έχουν εντατικοποιηθεί επειδή ενδεχομένως συνειδητοποιήσατε ότι μπορεί να είχατε απομακρυνθεί από τη βάση του κόσμου? Όντως, γιατί περάσαμε δύσκολα χρόνια στην προσπάθεια από τα ερείπια που παραλάβαμε να ξαναχτίσουμε την οικονομία. Και δίδαμε μάχες και εντός και εκτός Κύπρου και μέσα και έξω από τη Βουλή, κοιτάζοντας πώς πρώτα θα αποκαταστήσουμε την οικονομία, την αξιοπιστία της χώρας μας και την αξιοπρέπεια των Κυπρίων πολιτών. Επειδή αναφερθήκατε στην οικονομία και θέλω λίγο να το συζητήσουμε, η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντοπίζει κάποια σοβαρά ζητήματα και ανισορροπίες. Η λέξη ανισορροπίες είναι, χρησιμοποιείται αυτούσια μέσα στην έκθεση. Καταγράφεται επίσης ότι θα πέσει ο ρυθμός ανάπτυξης στα επόμενα 2 με 3 χρόνια. Μήπως τελικά το ΑΚΕΛ έχει δίκιο για το success story? Έχει αρχίσει να αποδομείται? Μήπως ήταν πρόσκαιρη η τονωτική ένεση στην οικονομία και δεν έχουμε πάρει εκείνα τα μέτρα που διαχρονικά θα μας βοηθήσουν να ορθοποδήσουμε, κύριε Νεοφύτου? Κοιτάξτε, τρέχει η οικονομία μας με τους ψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όμως, βεβαίως και πρέπει να κάνουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για να ξαναδώσουμε δυναμική στην οικονομία. Γιατί, κυρία Αλεξανδρίνου, έχουμε ένα μοντέλο οικονομίας που πρωτίστως παράγει θέσεις εργασίας του λεγόμενου μπλε κολάρου για ανειδίκευτους. Γιατί έχουμε δυνατό τουριστικό τομέα, έχει ανακάμψει ο τομέας των ακινήτων και των κατασκευών και σε αυτούς τους τομείς οι πλήστοι εργαζόμενοι δεν είναι πτυχιούχοι. Όμως το ανθρώπινο δυναμικό της Κύπρου
σχεδόν όλοι πάνε να σπουδάσουν για να έρθουν όχι μόνο με ένα πτυχίο και με ένα μάστερ και αρκετή και ένα δοκτοράτο. Άρα την ώρα που στην Κύπρο έχουμε ένα ποσοστό, ίσως από το ψηλότερο στην Ευρώπη, με πτυχιούχους, η οικονομία μας παράγει θέσεις εργασίας για ανειδίκευτους. Γι' αυτό και τι συμβαίνει. Έχουμε πτυχιούχους άνεργους, ή πτυχιούχους να απασχολούνται σε κάτι που δεν σπούδασαν, και από την άλλη, για να δουλέψει η οικονομία, έχουμε πέραν των 100.000 νόμιμων εργατών και εργαζομένων από τρίτες χώρες, εξαιρουμένων των εργαζομένων από ευρωπαϊκές χώρες. Άρα βεβαίως και πρέπει σταδιακά να αλλάξουμε το μοντέλο της οικονομίας, παρόλο ότι τα τελευταία χρόνια είδαμε βελτιώσεις στον τομέα και σημαντική αύξηση στον τομέα της εκπαίδευσης, που εκεί παράγονται θέσεις εργασίας για πτυχιούχους. Υπήρξε καλυτέρευση στον τομέα της ναυτιλίας. Πρέπει να δούμε την έρευνα και την ανάπτυξη. Αλλά αυτό που λέω, αγαπητοί μου, εγώ, είναι ένα μεγαλύτερο όραμα για τον τόπο μας και για την κάθε οικογένεια, γιατί είναι καλό να βρεις μια αξιοπρεπή δουλειά στο δημόσιο. Είναι καλό να βρεις μια αξιοπρεπή δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Είναι όμως πολύ καλύτερα να φτιάξεις τη δική σου μικρομεσαία επιχείρηση, την νεοφυή επιχείρηση, αυτά τα λαμπρά μυαλά μας, να τα αξιοποιήσουμε στον τόπο μας. Πρέπει να δημιουργούνται όμως και κατάλληλες συνθήκες, κύριε Νεοφύτη, και κάτι που εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή αναφέρατε και τον τουρισμό, αλλά και το κατασκευαστικό τομέα, είναι ότι ακριβώς έχουμε στηρίξει την οικονομία μας πάνω σε πυλώνες που τη θέτουν σε ρίσκο, υπό την έννοια ότι είναι οι πυλώνες που πολύ εύκολα μπορούν να επηρεαστούν από εξωγενείς παράγοντες. Όπως ο τουρισμός, πολύ εύκολα μπορεί να επηρεαστεί από μια αναταραχή, αν θέλετε, στην περιοχή. Φέρνω τώρα ένα παράδειγμα. Ο κατασκευαστικός τομέας ξέρουμε όλοι γιατί τονώθηκε λόγω του προγράμματος των διαβατηρίων, κύριε Νεοφύτου, κάτι που φαίνεται τώρα να ρίχνει ταχύτητες. Και συμφωνώ, αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά, αλλά δεν τα εφαρμόζουμε. Ναι, αλλά και στην βιομηχανία, αγαπητή μου, εγώ, το παραπέδι της κυπριακής οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια σημαντική αύξηση του 50%. Και κάτι που δεν δώσαμε σημασία τόσα χρόνια στη βιομηχανία. Όσο αυξάνεις την συνεισφορά της βιομηχανίας στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, τόσο μειώνεις την εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές. Και αντί να φεύγει το συνάλλαγμα στο εξωτερικό, μένει στην Κύπρο. Και αυτό εντοπίζεται στην έκθεση ως πρόβλημα. Το έζησα τους τελευταίους δύο μήνες. Ένα από επίσης βασικό πρόβλημα είναι σήμερα που ξεκινήσαμε την περιοδία μας για να καλύψουμε το επόμενο δίμηνο θέματα που έχουν να κάνουν με την δημόσια και την ιδιωτική παιδεία. Μόλις 4.000 σε ένα σύνολο περίπου 65 με 70.000 μαθητές γυμνασίου λυκείου φοιτούν σε τεχνικές σχολές. 4.000 μόνο, δηλαδή ένα 5 με 6%. Όταν το εργατικό δυναμικό που απασχολείται στα τεχνικά επαγγέλματα και αυτά που έχει ανάγκη η οικονομία είναι η πλειοψηφία. Άρα πρέπει να δούμε και τις δομές στην εκπαίδευση. Χρειάζεται να ξαναδώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές να φοιτούν σε καλές τεχνικές σχολές. Και ένα τελευταίο. Ναι. Λάθος μας που κλείσαμε το ΆΤΙ. Δεν έχουμε ανώτερη σχολή στον τόπο μας, είτε λυκειακά, είτε ανώτατης βαθμίδας. Δηλαδή, τώρα συνοψίζοντας τις τελευταίες σας τοποθετήσεις, όντως λέτε ότι αυτό το μοντέλο πρέπει να εξελιχθεί και να βελτιωθεί.
το μοντέλο οικονομίας. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τους σημερινούς τομείς. Δοκιμάστηκαν και στην κρίση. Ναι, πρέπει να πάμε παρακάτω. Βεβαίως και πρέπει να πάμε παρακάτω. Γιατί δεν το έχετε κάνει, κύριε Νεοφύτου? Κυβερνάτε από το δω. Με αυτά είναι με όλη την αγάπη και το σεβασμό. Παρακαλώ. Είναι ερωτήσεις κλεισέ. Τι δεν κάναμε? Βεβαίως και. Θέλετε να πάρουμε ένα πολύ ευχάριστο. Δεν νομίζω ότι είναι κλεισέ. Βεβαίως και κάναμε. Γιατί αναγνωρίζετε τα προβλήματα. Βεβαίως, ναι, αλλά. Γράφετε, αλλά πρέπει να τα λύσετε κιόλα αυτά. Ναι, αλλά σας είπα ότι στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης έγιναν άλματα. Και εκεί δημιουργούνται θέσεις εργασίες για επιστημονικό προσωπικό. Και καλά αμοιβόμενο. Η συνεισφορά στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν διπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια. Η βιομηχανία μας αυξήθηκε κατά 50%. Με δυναμισμό ο τουρισμός. Οι υπηρεσίες μας, η ναυτιλία μας. Από την άλλη, δεν θα γίνουμε και μια δορυφορική χώρα. Θα δούμε και τις δυνατότητές σας. Ούτε και μπορούμε να χτίσουμε αυτοκίνητο βιομηχανία ή βαριά βιομηχανία στον τόπο μας. Όχι, σίγουρα. Όμως, μπορούμε να κάνουμε κίνηση στις μεταρρυθμίσεις. Βεβαίως. Που έχετε υποσχεθεί ως διακυβέρνηση στο λαό, οι οποίες φαίνεται ότι έχουμε πρόβλημα, δεν προχωράνε. Γιατί εκκρεμεί η μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση, εκκρεμεί αυτή της δημόσιας υπηρεσίας, στη δικαιοσύνη, το ίδιο. Στην παιδεία προχωράει, αλλά προκλήσεις να αντιμετωπιστούν αναταράξεις με τους μαθητές. Το ΓΕΣΥ, το οποίο είναι στα μισά, τον Ιούνιο θα μπει στη δεύτερη φάση, ήδη είμαστε εκτός προϋπολογισμού. Αυτονόμηση νοσηλευτηρίων δεν έχουμε δει δημόσιων. Θέλω να πω ότι η κρίση είναι μια ευκαιρία, αλλά φαίνεται πως δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί, κύριε Νεοφύτου. Να σας πω κάτι. Η κρίση μας έδωσε την ευκαιρία να διορθώσουμε αρκετές στραβλώσεις. Μπορούσαμε να την αξιοποιούσαμε ακόμα περισσότερο για ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις. Δεν τις κάναμε. Και ένα λάθος της Τρόικας. Είναι γιατί δεν έβαλε στο πρόγραμμα ως προϋπόθεση τις μεταρρυθμίσεις. Έδωσε βάρος στην εξυγίανση του τραπεζικού τομέα και στον εξορθολογισμό των δημόσιων οικονομικών. Για μένα η μεγαλύτερη αξία είναι οι μεταρρυθμίσεις. Είπατε της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι. Βεβαίως. Και καθυστερήσαμε, αλλά έχουμε ενώπιό μας. Πλέον είμαστε στην τελική φάση να κατατεθούν στη Βουλή. Αλλά κοιτάξτε πώς συμπεριφέρεται το ΑΚΕΛ. Θα μου πείτε για τα δημοψηφίσματα. Το κάθε τι. Και θα μιλήσω και για κάποιους άλλους τομείς της οικονομίας. Είμαστε υπέρ της μεταρρύθμισης τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά τοπικά δημοψηφίσματα. Δηλαδή να μην γίνει ποτέ. Αν θέλουν δημοψηφίσματα, να κάνουμε. Ένα, Παγκύπρια. Να τοποθετηθεί ολόκληρος ο κυπριακός λαός, αν θέλει ή δεν θέλει μεταρρύθμιση. Άρα τι λέτε, το ΑΚΕΛ δεν θέλει τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης? Με το να βάζει τα τοπικά δημοψηφίσματα, βεβαίως. Την τορπιλίζει από την πίσω πόρτα. Αν θέλει δημοψηφίσματα, ας κάνουμε ένα δημοψήφισμα να ψηφίσει το σύνο του λαού. Όταν είχαμε κυπριακό και βάζαμε δημοψήφισμα, ψήφιζαν μόνο οι πρόσφυγες. Δεν ψήφιζε όλος ο λαός? Γιατί αν είναι για τη μεταρρύθμιση τοπικής αυτοδιοίκησης και θέλει δημοψηφίσματα, θέλει η Αργάκα ξεχωριστό, η πόλη Χρυσοχού ξεχωριστό, το Παραλίμνης ξεχωριστό. Προφανώς γιατί κάθε περιφέρεια έχει τα διαφορετικά συμφέροντα. Γιατί? Όχι. Τα συμφέροντα του συνόλου είναι υπεράνω τοπικών συμφερόντων. Δικαιοσύνη. Ναι. Πόσες δεκαετίες έχουμε Κυπριακή Δημοκρατία? Μία κυβέρνηση τόλμησε να έρθει με ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη. Το ΓΕΣΥ κατηγορούσε το ΑΚΕΛ ότι καθυστερούσαμε το ΓΕΣΥ όταν αυτοί το βάλαν στο ράφι. Και τώρα μπήκε το ΓΕΣΥ και θα μου δώσετε την ευκαιρία να πω γιατί το ΓΕΣΥ είναι ένα κοινωνικά φιλελεύθερο σύστημα. Δεν είναι αριστερό σύστημα, δεν είναι σοσιαλιστικό. Είναι κοινωνικά φιλελεύθερο και θα εξηγήσω. Δύο σοβαρές πτυχές. Η μία, στο να έχεις το δικαίωμα
με την ίδια συνεισφορά, πέραν από την επιλογή του νοσηλευτηρίου στο δημόσιο ή το γιατρό του δημοσίου, να επιλέγεις και αυτόν που θεωρείς τον καλύτερο γιατρό, είτε του δημοσίου, είτε του ιδιωτικού τομέα, είτε το νοσηλευτήριο. Αυτό είναι μια πολύ φιλελεύθερη προσέγγιση. Το δεύτερο, το ότι προϋπόθεση για την επιτυχία είναι η αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, αλλά προσέξτε, και η κατάργηση της μονιμότητος. Μεγάλη υπόθεση. Φιλελεύθερη προσέγγιση. Και λέω, κάποιοι στα λόγια στηρίζουν, γιατί στην πράξη, όπως και στην τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι και στο ΓΕΣΥ, βάζουν αντρώσια. Ποιοι? Το ΚΕΛ. Είναι ενάντια στην αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, γιατί δεν μπορούν να πιστέψουν πως θα καταργηθεί η μονιμότητα από εδώ και μπρος στον τομέα της υγείας. Δηλαδή είναι το ΑΚΕΛ που φταίει που ο ΚΙΠΗ έχει αποτύχει να αυτονομήσει τα νοσηλευτήρια. Αυτό βλέπετε. Επαναλαμβάνω και παρακολουθείτε καθημερινά το τι γίνεται και ποιοι δημιουργούν τις αντιδράσεις. Ναι, το λέω και θα το λέω κάθε μέρα. Το ΑΚΕΛ δεν χώνεψε ποτέ ότι ψήφισε την κατάργηση της μονιμότητος στον τομέα της υγείας. Μια και μιλούμε για το ΓΕΣΥ, πρέπει να πω ακόμα ένα κίνδυνο. Κάνοντας καταγραφή ότι είναι πολύ πολύ λιγότερα τα προβλήματα από ό,τι κανείς θα ανέμενε και λειτουργεί σε ένα πολύ ικανοποιητικό τρόπο. Και συγχαρητήρια και στον Υπουργό Υγείας για την επιμέλεια αλλά και τη σκληρή δουλειά που κάνει μαζί με τους συνεργάτες του. Το άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι φαινόμενα εκμετάλλευσης του συστήματος, είτε από λειτουργούς της υγείας, είτε από πολίτες. Εάν δεν διορθώσουμε αυτά τα δύο, τα προβλήματα, ναι, αντί να μειώνονται, θα αυξάνονται. Γιατί από τη μια θα μας ξεφύγουν τα δημοσιονομικά και από την άλλη δεν θα μπορέσουν ποτέ τα δημόσια νοσηλευτήρια να ανταγωνιστούν τα ιδιωτικά. Εντάξει, ήδη έχει επιβαρυνθεί το δημόσιο, έτσι, 300 εκατομμύρια νομίζω, ήταν στο προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, για να στηρίξει τον ΟΚΙΠΗ. Να σας πω... Και είχαμε δώσει και άλλα 90 εκατομμύρια το Ιούνιο του 2019. Εγώ όμως το πρώτο εξάμηνο, τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν τιμολογούσαν τον ΟΑΗ. Γι' αυτό δόθηκε. Άρα έφυγαν λιγότερα από τη μια τσέπη και εξοδεύτηκαν περισσότερα από την άλλη. Εσείς δηλαδή είστε ικανοποιημένος από την πορεία του ΓΕΣΥ μέχρι σήμερα και πιστεύετε ότι όταν θα εισέλθουμε στη δεύτερη φάση θα είναι επιτυχημένη, κοιτάξτε, η πορεία ή εξακολουθείτε να έχετε ανησυχίες? Την προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει, ναι, είχατε τις ανησυχίες σας και είχατε πει όταν έρθει η ώρα, ναι, να λογοδοτήσουν αυτοί που έχουν αναλάβει να το υλοποιήσουν το ΓΕΣΥ. Βεβαίως. Επιμένετε σε αυτή τη θέση. Και λέω, όχι, είπα ότι είχαν ευθύνη να το υλοποιήσουν. Ναι, μάλιστα. Παρατηρώ ότι η υλοποίηση είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο και έχω εντοπίσει τα δύο προβλήματα που πρέπει να προσέξουμε. Αλλά έχοντας υπόψη ότι η μεγάλη πρόκληση, ναι, είναι η δευτεροβάθμια, που είναι το πιο ουσιαστικό. Αλλά εμπιστεύομαι τον Υπουργό Υγείας και τους συνεργάτες του ότι κάνουν καλή δουλειά και θα είμαστε δίπλα τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Κατηγορείται η κυβέρνηση ότι οδηγεί τα δημόσια νοσηλευτήρια σε μαρασμό, σχεδόν σε κλείσιμο, για να τα παραδώσει έτοιμα στο πιάτο προς αγορά σε ιδιώτες. Αυτοί που χτυπούν τα δημόσια νοσηλευτήρια είναι αυτοί που είναι αντρόχοι στην αυτονόμηση και δίνουν ένα άλλο από το κόμμα της αριστεράς. Τελεία και παύλα. Για το λόγο που αναφέρατε πριν, βέβαια, που αφορά την, ναι, τη μονιμότητα. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, επειδή αναφερθήκατε στα δημοψηφίσματα, νομίζω ότι δεν είναι θέση του ΑΚΕΛ
η διενεργειά τους. Νομίζω περιλαμβάνεται μέσα στη χάρτα της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θέση του ΑΚΕΛ. Ναι, αλλά περιλαμβάνεται στη χάρτα ή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι το νομοσχέδιο περνά από την νομική υπηρεσία και αν ήταν κάτι που αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, είμαι σίγουρος ότι ο Γενικός Εισαγγελέας θα το εγείρει. Να πάμε λίγο στο Twitter, να πάρουμε μια ανάσα. Δώστε μου αυτό το τελευταίο που ταιριάζει με αυτό που συζητάμε τώρα. Και έχει δίκιο τηλεθεατής και ο Νικόλας Παπαδόπουλος, λέει, ανέφερε τα δημοψηφίσματα στην τοπική αυτοδιοίκηση στην εκπομπή μας όταν ήταν φιλοξενούμενος εδώ. Και τώρα γιατί τα έχετε μόνο με τα κέντρα. Δεν άκουσα τον Νικόλα περί δημοψηφισμάτων. Άκουσα το δίκο να γύρει το ζήτημα της συνταγματικότητος. Αλλά δεν είπαν ότι είναι η πολιτική θέση. Άλλο να γύρω ένα πιθανώς νομικό ζήτημα και άλλο πολιτική θέση. Δεν το θυμάμαι ακριβώς για να είμαι ειλικρινής στην αναφορά του κ. Παπαδόπουλου. Ούτε και εγώ άκουσα το δίκο με τέτοια θέση. Λοιπόν, πάμε σε άλλο tweet. Τελικά, ποια είναι η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού για την τοπική αυτοδιοίκηση? Πώς τα κατάφεραν δήμοι να παραμείνουν αυτόνομοι όπως τα Πολεμίδια και Αθιένου, ενώ άλλοι δήμοι όχι? Εδώ τώρα υπήρξε μια συζήτηση για κομματικές παρεμβάσεις. Γιατί τα Πολεμίδια έμειναν αυτόνομα? Σίγουρα όχι. Νόημα εδώ της τοποθέτησης είναι αν περνάει το μέσον, κύριε Νιώφητο, και αν περνάει κομματική παρέμβαση. Μα δεν βλέπετε τι αντιδράσεις υπάρχουν εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η Αθιένου ήταν μια ιδιάζουσα περίπτωση λόγω της ημικατοχής της. Άλλο tweet. Συνάδελφοι. Λοιπόν, ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα προτείνει μια φορολογική μεταρρύθμιση στην Κύπρο. Τώρα υπάρχουν διάσπαρτες φορολογίες, όπως φόρος εισοδήματος, εισφορά για άμυνα, ΦΠΑ, τέλεια κίνητης ιδιοκτησίας. Ίσως πρέπει να ενοποιηθούν όλοι οι φόροι με ένα λογικό συντελεστή φόρου. Χαίρομαι και θα καταγράψω το λογαριασμό αυτό, γιατί... Πολλές ερωτήσεις έχει. Όχι. πολύ σοβαρός και είναι και η θέση η προσωπική μου και του κομματός μου. Ναι. Έχουμε ένα καλό φορολογικό σύστημα, αγαπητή Γωγό, και έγινε η μεταρρύθμιση, γιατί ένα κόμμα κάνει μεταρρύθμισης, να ξέρετε. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, όταν είναι εξουσία. Η μεταρρύθμιση τελευταία που έγινε στο φορολογικό μας σύστημα ήταν το 2002 με Υπουργό Οικονομικών τον Τάκη τον Κληρίδη. Θεωρώ ότι έφτασε η ώρα για μια νέα φορολογική μεταρρύθμιση. Κοιτάξτε, έχουμε 12,5% εταιρικό φόρο. Έχουμε 17% φόρο πάνω στα μερίσματα. Έχουμε προσωπικό συντελεστή ανώτατο για εισόδημα 35%. Έχουμε 30% εισόδημα από τόκους. Έχουμε 20% φόρο πάνω σε κέρδος όταν πουλήσεις κληρονομική περιουσία. Μα το εισόδημα ένα είναι. Είτε είναι από τόκους, είτε είναι από μέρισμα, είτε είναι από πώληση ακινήτου. Γιατί να έχουμε όλους αυτούς τους συντελεστές? Θεωρώ πως είναι σωστό να πάμε σε ένα απλοποιημένο σύστημα. Εγώ θα ήθελα μια μέρα στον τόπο μου να είναι ένας ο συντελεστής. Είτε είναι εισόδημα προσώπου, είτε είναι εισόδημα εταιρείας, είτε είναι από τόκους, είτε είναι από πωλήσεις ακινήτων, είτε από ενίκιο. Να απλουστεύσουμε το σύστημα. Αυτό είναι το πιο σωστό πρακτικό σύστημα. Θα το προωθήσετε? Θεωρώ ότι άρχισαν κάποιες μελέτες στο Υπουργείο. Μπορεί να μην είναι από τώρα αυτό που εγώ θεωρώ ως το καλύτερο, αλλά θα είναι μια σημαντική βελτίωση
του συστήματος που έχουμε τώρα. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό το σύστημα, που είναι ένα καλό φορολογικό σύστημα, δημιουργεί και καλή δουλειά για τους λογιστές. Αλλά να το απλοποιήσουμε. Υπάρχει και άλλες τρευλώσεις, αγαπητοί γουρού. Συγγνώμη, τι δεν σας ικανοποιεί στις μελέτες που γίνονται τώρα στο Υπουργείο Οικονομικών? Είπατε κάτι ότι δεν είσαστε... Όχι, όχι. Γίνονται μελέτες, ναι, γίνονται, αλλά... και θεωρώ ότι μπορεί να μην φτάσουμε σε αυτό που εγώ θεωρώ το πιο ριζοσπαστικό. Μάλιστα, ναι. Ένα συντελεστή για όλα. Αλλά κάποιες σημαντικές βελτιώσεις θα γίνουν και μία μέρα θα φτάσουμε και σε αυτό που σας λέω. Ναι. Επειδή πριν τα είπατε έτσι πάρα πολύ ωραία για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, ότι πρέπει να κρατήσουμε εδώ τα μυαλά για να αναπτυχθούν στον τόπο τους, φαίνεται όμως ότι δεν βοηθάει ο τρόπος που λειτουργεί αυτή η κρατική μηχανική νεοφύτου, και αυτό καταγράφεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχουμε καταφέρει να μεταρρυθμίσουμε τη δημόσια υπηρεσία. Υπάρχει γραφειοκρατία. Άρα αυτά τα μυαλά, αν θέλουν όντως να κάνουν μια νεοφυή επιχείρηση και να φέρουν αυτό το νέο αέρα στην οικονομία του τόπου, πώς θα το καταφέρουν όταν εμείς δεν έχουμε μεταρρυθμίσει τη δημόσια υπηρεσία? Επίσης, επειδή το είπατε πριν, ναι, η ανεργία μειώθηκε. Οι ανισότητες όμως έχουν μειωθεί ή υπάρχουν και έχουν χειροτερεύσει, κύριε Νεοφύτου? Κοιτάξτε, καμιά κρατική μηχανή στον κόσμο δεν θα είναι τέλεια. Και δεν υπάρχει καμιά κρατική μηχανή στον κόσμο που δουλεύει στους ρυθμούς του ιδιωτικού τομέα. Να είναι ευκίνητη τουλάχιστον, ναι, όμως, κύριε Νεοφύτου. Και να μην αδικούμε τον τόπο μας, ούτε τη δημόσια υπηρεσία, ούτε τους δημόσιους υπαλλήλους. Σίγουρα δεν έχουμε την τέλεια δημόσια υπηρεσία, αλλά έχουμε ένα λειτουργικό κράτος, μια λειτουργική δημόσια υπηρεσία. Η γραφειοκρατία υπάρχει. Ένας τρόπος υπάρχει να χτυπήσει την γραφειοκρατία, κάνοντας ένα κράτος επιτελικό και αναθέτοντας όσον το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες να τις κάνει ο ιδιωτικός τομέας με το κράτος στον επιτελικό του ρόλο. Δεν χρειάζεται, παραδείγματος χάρη, να έχεις ακόμα ξυλουργούς στα δημόσια έργα να κάνουν γραφεία. Μπορεί να τα αγοράσεις από την Κυπριακή Βιομηχανία. Δεν χρειάζεται να έχεις μηχανικούς στο τμήμα, στις ηλεκτρολογικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών. Μπορείς κάλλιστα ό,τι αγοράζεις για το δημόσιο τομέα στο συμβόλαιο να προβλέπει ότι η συντήρηση είναι από τον προμηθευτή. Άρα υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν. Όμως, για να μην αδικούμε την κυβέρνηση, ναι, έφερε και μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια 5 για τη δημόσια υπηρεσία που απορρίφθηκαν πριν μερικά χρόνια, επανακατατέθηκαν και εκτιμώ, άρχισε η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών και εκτιμώ ότι αυτή τη φορά θα ψηφιστούν. Όμως πρέπει πέραν από τις νεοφυείς επιχειρήσεις να δούμε και το περιβάλλον. Να βάλουμε στην καθημερινότητα και το περιβάλλον. Ή όταν μιλούμε για οικονομία, να έχουμε έγνοια και για το περιβάλλον. Που δεν έχουμε στο παρόν στάδιο ιδιαίτερος, κύριε Νεοφύτου. Και να κάνω ένα σχόλιο με όλη την αγάπη και το σεβασμό στους φίλους των οικολόγων. Μιλώ για οποιοδήποτε θέμα εκτός από το περιβάλλον. Δεν είναι όμως αποκλειστική τους αρμοδιότητα, ούτε έχουν τίτλο ιδιοκτησία σε περιβαλλοντικά θέματα. Θα πρέπει και εσείς. Συμφωνώ απόλυτα. Απλώς ένα σχόλιο. Τους ακούω καθημερινά μιλούν για το Κυπριακό, για το κάθε τι, εκτός από το περιβάλλον. Και λέω ότι, και πολύ σωστά συμφωνώ μαζί σας, το περιβάλλον δεν είναι υπόθεση ενός κόμματος ή υπόθεση μερικών ανθρώπων, αλλά είναι υπόθεση ολωνών μας. Αλλά και να συνδέσουμε, ναι, και να συνδέσουμε το περιβάλλον και με την οικονομία. Πράσινη ανάπτυξη. Συμφωνούμε. Αλλά κοιτάξτε. Δεν συμβαίνουν όμως, κύριε Νεοφύτου. Κοιτάξτε όμως. Δεν συμβαίνουν. Κοιτάξτε όμως. Να έχεις το ΕΚΕΔ να λέει ότι
η κυβέρνηση απέτυχε να αυξήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ίδια ώρα να έρχονται συγκεκριμένα project στην Βουλή, ναι, που έχουν να κάνουν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στίζει ολόκληρο πολιτικό πόλεμο, μπας και περάσουν. Η κάθε πράξη τους ακυρώνει τα λόγια τους. Ανισότητες. Βεβαίως και πρέπει να δούμε και αυτό το θέμα. Όμως πρέπει να κάνουμε και κάποιες συγκρίσεις, αγαπητή κυρία Αλεξανδρίνου. 17% των εργαζομένων ήταν σε ανεργία όταν κυβερνούσε το ΑΚΕΛ. Οι πλήστες μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν βάλει λουκέτο. Σήμερα βγαίνοντας στον κόσμο, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που διαπίστωσα στον τομέα της βιομηχανίας και της γεωργίας είναι η έλλειψη εργατικών χεριών. Φτάσαμε στο άλλο άκρο. Επίσης, ο μέσος μισθός στην Κύπρο βεβαίως και έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Το δείχνουν οι στατιστικές και οι ευρωπαϊκές. Όμως, έχουμε και μισθούς χαμηλούς. Και ξέρουμε την ακρίβεια που υπάρχει. Γιατί, και να πούμε γιατί έχουμε στην Κύπρο και ακρίβεια, λόγω στρεβλώσεων. Με ένα μισό 800 και 1000 ευρώ, πολύ δύσκολα κάποιος τα βγάζει πέρα. Αλλά σίγουρα είναι καλύτερα ένας μισός των 800 και των 1000 ευρώ παρά η ανεργία. Ανησυχείτε ότι ενδεχομένως τώρα θα αρχίσουν να βγαίνουν στην επιφάνεια πραγματικές κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης και εννοώ με τις εκποιήσεις οικειών, το ξεσπίτωμα. Ναι, θα έρθω σε αυτό το θέμα. Ναι. Χαίρομαι ειλικρινά, γιατί ακόμα ένα θέμα που είναι για την αριστερά και κάποιους άλλους, το ψωμοτήρι της καθημερινότητας. Από τη μία, πάνε στους κουρεμένους καταθέτες και κλαίνε μαζί τους ότι κουρεύτηκαν οι καταθέσεις τους. Από την άλλη, ενάντια σε οποιοδήποτε νόμο για την εκποίηση. Με ποιους είναι στο τέλος της ημέρας? Μα αν είσαι με τον καταθέτη, θα πρέπει να είσαι σε μια συνέπεια ότι πρέπει να δώσεις τα εργαλεία, εκείνος που δίνει δάνεια, να πάρει πίσω τα δάνεια για να διασφαλίσει τον καταθέτη. Δηλαδή εσείς είστε υπέρ των εκποίησεων των οικειών? Όχι, είμαι υπέρ των συνετών. Και αυτή η ιστορία, ναι, της εκποίησης των σπιτιών, κάναμε το εστία. Πού δεν λειτουργήσε? Γιατί δεν λειτουργήσε? Γιατί δεν πάνε να κάνουν αιτήσεις, γιατί θα πρέπει να αποκαλύψουν τα περιουσιακά του στοιχεία, κύριε Νόμπελ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άρα τι σημαίνει? Δεν είναι όλοι όμως σε αυτή την κατηγορία. Υπάρχει κόσμο που έχει πραγματική ανάγκη και δυσκολεύεται και θα χάσει το σπίτι του. Κάνε πάνω από 50% αιτήσει. Άρα τι δείχνει? Ότι ένα σημαντικό μέρος, πώς το είπατε εσείς, γιατί αν το πω εγώ θα παρεξηγηθώ, είπατε ότι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Αυτό είπατε. Ναι. Γιατί? Μα δεν το λέω εγώ, το αποδεικνύει η πράξη. Το αποδεικνύει η πράξη. Το προφανές συμπέρασμα. Αυτούς θέλουμε να καλύψουμε. Αυτούς θέλει να καλύψει το ΑΚΕΛ. Και τι γίνεται με τους συνετούς? Τι γίνεται με αυτούς που δεν βγήκαν ούτε για μια πίτα σουβλάκια για μήνες, που δεν έκαναν ένα ταξίδι την περίοδο της κρίσης, ναι, που δεν αγόρασαν τα πολυτελή αυτοκίνητα,
που δεν μένουν σε πολυτελείς επάβολες και οκέλες και ήταν νοικοκυρέοι και πλήρωναν τη δόση τους, είναι τα κορόιδα, και μόνο πλέπει αυτή η πολιτική κοινωνία, τα πολιτικά κόμματα, εδώ και δεκαετίες να τρέχουμε εξωπίσω στο να συνεπεί. Δεν λέω ότι είναι όλοι ασυνεπείς. Έχει και ανθρώπους που πράγματι έχασαν τη δουλειά τους, μάλιστα, έκλεισαν οι επιχειρήσεις τους. Αυτούς βάλαμε προγράμματα να τους στηρίξουμε. Από την άλλη, θα πρέπει να υπάρχει και η λογική. Και εκ μέρους του τραπεζικού τομέα, αλλά και εκ μέρους των δανειοληπτών. Δεν έχουμε, αν δεν έχουν τη δυνατότητα σε μετρητά να καλύψουν τις υποχρεώσεις, πρέπει με μια λογική διευθέτηση να δώσουν κάποια περιουσιακά τους στοιχεία για να κάνουν αναδιάρθρωση των δανείων τους. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει στην τράπεζα, παίρνει το δάνειό του, δεν το πληρώνει και στο τέλος οι πολιτικοί να τον προστατεύσουν. Ναι, αλλά και ο καθένας από εμάς πρέπει να προστατεύει τον εαυτό του. Θέλετε λίγο να συζητήσουμε για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Βεβαιότατα. Έχετε πει όλα στη φόρα, το είπατε πολύ έτσι διδακτικά. Στο debate, το επαναλάβατε πάρα πολλές φορές. Γιατί θέλουμε διεθνή οίκο όμως, ναι, δεν έχουμε θεσμούς εντός συνόρων τους οποίους εμπιστευόμαστε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να σας πω. Καταρχήν, υπήρξαν κάποια σχόλια ότι προφάσεις του συναγερμού για να μην δοθεί λίστα. Ένα, η λίστα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων πρέπει να δοθεί αμέσως. Αμέσως. Χωρίς καμιά καθυστέρηση. Ναι. Γιατί πρέπει να δοθεί? Για να δούμε και όλοι αυτοί που ήταν ενάντια στο να ψηφιστούν νόμοι. Σίγουρα. Για τις εκποιήσεις που είχαν ασυμβίβαστο, είχαν σύγκρουση συμφέροντος. Ίσως να μην το έκαναν για τους απλούς πολίτες, ίσως να καταψήφιζαν τα νομοσχέδια για τις εκποιήσεις. Ναι. Για να προστατευτούν οι ίδιοι. Ναι, αλλά δεν κινείται το πράγμα στη Βουλή, κύριε Νεοφύτου. Πήγε ο κύριος Ηροδότου στη Βουλή και ακόμα περιμένει να πάρει επιστολή για να προχωρήσει με τη λίστα. Θέλουμε όντως να βγουν όλα στο φως. Βεβαιότατα και είναι ξεκάθαρη θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το δεύτερο που ζητούμε, χωρίς να θέτουμε προϋπόθεση ότι πρέπει να είναι μαζί, για να μην υπάρχει καμιά καθυστέρηση στην πρώτη λίστα, είναι να δοθούν και οι διαγραφές, ναι, δανείων. Το έχετε ζητήσει, το έχουν ζητήσει τα μέλη της ομάδας. Προσέξτε, διαγραφές δανείων πολιτικών κομμάτων ή συνδεδεμένων οργανισμών ή συνδεδεμένων εταιριών. Σας έχει κατηγορήσει το ΑΚΕΛ ότι το ζητάτε αυτό για να... Το θεωρεί λίγο, ας μου επιτραπεί η λαϊκή έκφραση, υπερσυνά ξύνα στα φύλλα, όταν να βγει στο φως σε σχέση με το ΑΚΕΛ έχει βγει. Όχι, σας κατηγορούν ότι το χρησιμοποιείτε για να αποπροσανατολίσετε από άλλα θέματα της επικαιρότητας, όπως για παράδειγμα ότι η Κύπρος, επί αυτής της διακυβέρνησης, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ στη διαφθορά. Θα έρθουν. Κοιτάξτε. Έχει τα πρωτεία. Όλα να τα βάλουμε στο τραπέζι, όλα στο φως, αγαπητοί μου, όλα στο φως. Αλλά δεν θα κάνω το χατήρι του ΑΚΕΛ. Θα φανούν και οι διαγραφές δανείων. Όλα να φανούν. Θα φανούν. Αν σας πιάνουν όλες οι αποκαλύψεις αυτές ως κόμμα, κύριε Νεοφύτου, είπατε πριν για τη σύγκρουση συμφέροντος. Και λέω εγώ ότι όλα στο φως και φαίνεται πως στέλεχος βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού ψήφιζε κατά έναν τέτοιο τρόπο που προφανώς εξυπηρετούσε τα δικά του συμφέροντα. Ναι. Τι θα κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Με αγαπητοί εγώ, δεν ξέρετε τι ψήφιζε ο Δημοκρατικός Συναγερμός? Και υπάρχουν, ναι, και βουλευτές του κόμματός μου που έχουν μη εξυπηρετούμενα. Παρόλα τα αυτά... Δεν είναι έγκλημα να έχει κάποιος μη εξυπηρετούμενο. Μα είναι αυτό που πρέπει να φανούν. Παρόλα αυτά, δεν είχαμε κανένα βουλευτή που δεν ψήφισε
να εξυγχρονιστεί η νομοθεσία για τις εκποιήσεις. Ψήφισαν ενάντια στο προσωπικό του συμφέρον. Αυτή είναι η διαφορά με το κόμμα της αριστεράς που πάντα ήταν απέναντι στον εξυγχρονισμό. Αλλά δεν θα φύγω από τη διαγραφή των δανείων. Να επιμένετε. Και δεν είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Κύριε Νοφίδου, συγγνώμη, έχετε κάτι συγκεκριμένο στο χέρι για το ΑΚΕΛ? Αν το έχετε, δεν έχετε το χρέος, ένα λεπτό προς την κοινή γνώμη να το αποκαλύψετε. Σας έκανα αυτή την ερώτηση και στο debate. Αγαπητή μου, παρακαλώ. Έχω μια διαφορά με το ΑΚΕΛ. Εμείς ζητούμε στοιχεία. Δεν δημιουργούμε περιραίουσες. Και θα έρθω. Μα με την, συγγνώμη, με όλο το σεβασμό, με την επιμονή σας όμως και ναι, ιδίως και στο debate, δημιουργείτε με αλφαγιώτα μία περιραίουσα. Ότι κάτι γνωρίζετε. Εγώ δημιουργώ το ΑΚΕΛ που είναι ενάντια στο να μπει ένας φορένσικο οργανισμός. Προσέξτε τι πρέπει να εξετάσει. Αν έγινε διαγραφή δανείου, αν είναι με τις ίδιες πρακτικές που έγινε και για δάνεια μη επωνύμων. Γιατί να μην το κάνει ο Γενικός Ελεγκτής? Δεν έχω πρόβλημα. Επειδή θέλετε διεθνή οικοκυβέρνηση. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχετε εμπιστοσύνη στους θεσμούς εντός. Δεν έχω πρόβλημα. Αν το ΑΚΕΛ λέει δεν θέλω το φορένσικο και θέλω το Γενικό Ελεγκτή, κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό που θα ζητήσω, ναι, είτε από τον φορένσικ, είτε από τον Γενικό Ελεγκτή, από οποιοδήποτε, είναι να φανεί ένα πράγμα που υπάρχει και κατάθεση στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Μήπως κάποιες εταιρείες συνδεδεμένες με κόμματα κατέθεταν επιταγές ή έκδιδαν επιταγές που ο κύκλος εργασιών τους δεν το επέτρεπε. Αυτά δεν τα λέγω. Είναι επίσημα έγγραφα κατατεθειμένα στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Αυτό, εάν αποδειχθεί, δεν είναι μόνο διαφθορά, είναι ποινικά αδικήματα. Γι' αυτό όλα στο φως. Δεν έχουμε, δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει αντίδραση αν όλοι πιστεύουν ότι δεν έχουν τίποτε να κρύψουν, όλα στο φως. Συμφώνησε μάλιστα στο debate ο κύριος Κυπριανού, είπε. Ναι. Διαφώνησαν την επόμενη μέρα. Είπε όλα στο φως, ναι. Διαφώνησαν την επόμενη μέρα ο κύριος Λουκαΐδης στο τρίτο πρόγραμμα του Ρίκλεϊ. Μα δεν συμφώνησε ο κύριος Κυπριανού για forensic. Τι έχουν να φοβηθούν. Συμφώνησε στο όλα στο φως, είπα. Δεν είπα ότι γιατί στο φοβούνται τη διερεύνηση. Γιατί φοβούνται τη διερεύνηση. Ερχόμαστε για τη διαφθορά και διαπλοκή. Δεν έχουν το ηθικό αίρισμα να αφήνουν υπονοούμενα για διεφθαρμένους. Γιατί μόνο ένα κόμμα καταδικάστηκαν αξιωματούχοι του για εμπλοκή του κόμματος σε σκάνδαλο διαφθοράς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε διαφθορά σήμερα. Ακούστε τι καταδικάστηκαν, είπα. Καταδικάστηκαν, τιμωρήθηκαν. Ακούστε τι είπα. Άκουσα πολύ προσεκτικά. Το ηθικό του σέρισμα. Δεν επιτρέπεται να κάνουν αυτές τις μανκές κατά της διαφθοράς και να αφήνουν περιραίουσες για άλλους. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν αναγνώρισαν τη δικαιοσύνη. Έστησαν δίκες εντός της Κεντρικής Επιτροπής. Αθώωσαν καταδικασμένους και ενοχοποίησαν αθώους συντρόφους τους. Αν αυτά συνέβαιναν σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα και ήταν το ΑΚΕΛ απέναντι, θα το επαναλάβαινε χίλιες φορές την ημέρα. Γι' αυτό, όταν μιλούν για διαφθορά και διαπλοκή, είναι καλύτερα να κρατούν πιο ήπιους τόνους. Επειδή μιλάτε για διαφθορά, σας άκουσα σήμερα σε άλλο συνάδελφο, στον Αλφα συγκεκριμένο, στον Ανδρέα τον Κιμήτρη, να λέτε ότι ασχολούμαστε τώρα με το ποδόσφαιρο και τη διαφθορά, γιατί πουλάει το θέμα. Είναι γι' αυτό που ασχολούμαστε, κύριε Νοφίτου. Έχουμε εκτεθεί διεθνώς. Εδώ υπάρχουν δημοσιεύματα στην Ισπανία και άλλες αποκαλύψεις εχθές. Ξεκινήσαμε με την El Confidencial, πήγαμε στην El País εχθές. Υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι επειδή πουλάει. Υπάρχει πρόβλημα
και στο ποδόσφαιρο. Και αυτές είναι οι ακρότητες. Αυτό το διάστημα είναι πουλά το ποδόσφαιρο, όλοι είναι ειδικοί να λύσουν δια του ποδοσφαίρου. Υπάρχει όμως πρόβλημα. Βεβαίως και υπάρχει. Όπως υπάρχουν και σε πολλούς άλλους τομείς. Να πάρουμε τα αναγκαία μέτρα, να χτυπήσουμε τη διαφθορά όπου και αν υπάρχει. Όμως και σε αυτό το θέμα, το ΑΚΕΛ, για να καθαρίσουμε το ποδόσφαιρο, αλλά ξεδόντιαζε το νόμο. Για να παρακολουθήσετε, μου πείτε τώρα. Για να δώσουμε τα εργαλεία στην αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Βεβαίως το ΑΚΕΛ λέει ότι υπήρχαν άλλες νομοθεσίες που έδιναν εργαλεία στην αστυνομία, αλλά δεν τα αξιοποιούσε που θα μπορούσε. Αυτά είναι άλοθη, αγαπητοί μου. Και όταν, λοιπόν, και όταν τα άλλα κόμματα ήρθαν να συμβάλλουν, και πάλι το ΑΚΕΛ τήρησε αποχή. Δεν ψήφισε το ΑΚΕΛ αυτό το νόμο. Δεν τον ψήφισε. Την πρώτη φορά τον ξιδόντιασε, ψηφίζοντας αποχή, και τη δεύτερη φορά τήρησε πάλι την αποχή. Πάντως, στη μία ώρα που συζητάμε, κύριε Νεοφύτου, παντού έχει στήσει πόδι το ΑΚΕΛ, γι' αυτό δεν έχει πάει, ό,τι δεν έχει πάει μπροστά είναι εξαιτίας του ΑΚΕΛ που δεν έχει προχωρήσει. Όχι. Δηλαδή, έχω τεκμηριωμένα πει ότι άλλα στα λόγια, λοιπόν, άλλα στην πράξη. Θέλω να προλάβουμε λίγο να συζητήσουμε και για το Κυπριακό. Στο Βερολίνο επαναβεβαιώθηκε η βάση λύσης. Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, και το θεωρήσαμε και μεγάλη επιτυχία αυτό. Θεωρήθηκε επιτυχία. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσον φέρει η δική μας πλευρά ευθύνη για το αν αποπροσανατολιστήκαμε σε κάποια στιγμή από την Διζωνική Δικαινοτική Ομοσπονδία. Και επειδή μιλήσατε και για περιραίουσα πριν, έχει μιλήσει ποτέ σε εσάς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για οποιαδήποτε άλλη λύση εκτός από τη Διζωνική Δικαινοτική Ομοσπονδία? Γιατί έχει βρεθεί κατηγορούμενος σε εισαγωγικά ότι σε συζητήσεις ιδιωτικές θέτει άλλα μοντέλα λύσης. Έχει κάνει άλλη συζήτηση πέραν από την Διζωνική Δικαινοτική Ομοσπονδία μαζί σας, κύριε Νεοφύτου? Απλά ναι ή όχι. Κάναμε συζήτηση για το Κυπριακό και για το μοντέλο της λύσης και καταλήξαμε σε μια κοινή θέση ότι η αποκέντρωση εξουσιών ίσως βοηθήσει στην εξέβρεση λύσης του Κυπριακού. Και η αποκέντρωση εξουσιών με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, γιατί από τη στιγμή που διασφαλίζεται η μία κρατική οντότητα, η μία κυριαρχία, η μία διεθνή προσωπικότητα, η μία ηθαγένεια, μία οικονομία και μία ΑΟΣ, αυτό θέλουν και οι πολίτες, η καθημερινότητά τους να μην αλλάξει με τη μορφή της λύσης του Κυπριακού προβλήματος. Η αποκέντρωση δεν είναι αλλαγή μοντέλου λύσης. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Ναι, εγώ αυτό σας ρωτώ. Έχει συζητήσει οτιδήποτε άλλο σας μαζί είπα, σας ο Πρόεδρος? Συζήτησα με τον Πρόεδρο και η κατάληξή μας ήταν αυτή, την οποία και συμφωνώ. Ναι. Το τι συμβαίνει στην ΑΟΣ το παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα. Τι σημαίνει για την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας να έχουμε τα τουρκικά γεωτρύπανα να επιλέγουν πού θα τρυπήσουν την ίδια ώρα που εμείς προχωράμε με το υποτιθέμενο γεωτρητικό μας πρόγραμμα, κύριε Νεοφύτου? Κοιτάξτε, δηλαδή είναι κυριαρχία στα λόγια, αυτό θέλω να πω. Κοιτάξτε, δεν είναι ευχάριστα αυτά που συμβαίνουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Είναι επικίνδυνα, όχι δεν είναι ευχάριστα. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά. Δεν σημαίνει ότι διαφωνώ μαζί σας. Είναι σοβαρά τα πράγματα και πρέπει να τα αξιολογήσουμε σωστά. Από τη μια έχουμε το θετικό ότι πολιτικά στέκει στο πλευρό μας η Ευρώπη. Είστε ευχαριστημένος από τη στάση της Ευρώπης? Σήμερα ανακοινώθηκαν και τα δύο ονόματα των Τούρκων υπηκών που έχουν μπει στη λίστα κυρώσεων. Είμαι ευχαριστημένος γιατί δεν ανέμενα κάτι περισσότερο. Άρα είχατε χαμηλές προσδοκίες? Πάντα. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχατε χαμηλές? Γιατί? Όχι χαμηλές προσδοκίες. Αυτά ανέμενα. Την πολιτική στήριξη επί αρχών και κάποια μέτρα που θα στέλνουν ένα πολιτικό μήνυμα στην Τουρκία. Χλιαρά τα χαρακτηρίζουν κάποιοι τα μέτρα.
Πιστεύετε ότι συγκινείται η Τουρκία από τα πολιτικά μηνύματα και. Με ακούσατε καμία φορά να πω ότι ανέμεινα σκληρομέτρα? Όχι, ρωτώ όμως, ακούσετε, εάν πιστεύετε ότι η Τουρκία συγκινείται φορά... από τα πολιτικά μηνύματα. Να σας πω. Είναι αυτός ο τρόπος. Να σας πω, σε οποιοδήποτε θέμα, όταν η τοποθέτηση είναι είτε στο ένα είτε στο άλλο άκρο, σίγουρα φεύγει από το μέτρο. Άρα και η θέση ότι θα στριμώξουμε την Τουρκία και θα πάρθουν μέτρα και δεν θα μπορεί να κάνει γεωτρήσεις και δεν θα βρει τρυπάνια και δεν θα βρει υποστήριξη και θα συλλάβουμε τους ναύτες και θα έχει επιπτώσεις η οικονομία και τι θα κάνει. Αυτά ήταν ακραία. Έχουν ακουστεί όμως από την κυβέρνηση αυτά, ακραίες εκτιμήσεις. Έχουν ακουστεί αυτά από την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα έχει πει ο Υπουργός Εξωτερικών αυτά, με δικά του, με άλλα λόγια βεβαίως. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει πει. Ότι δεν θα έβρισκαν τρυπάνι, ότι δεν θα γίνουν γεωτρήσεις. Δεν άκουσα καμία φορά εγώ προσωπικά τον Υπουργό Εξωτερικών να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Άκουσα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μιλά να προσγειωθούμε όσον αφορά το τι αναμένουμε ως μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ούτε και δέχομαι την άλλη ανάγνωση ότι δεν είναι τίποτα. Αν δεν είναι τίποτα, γιατί ενοχλείται ο Τσαβούσογλου και η Τουρκία? Ενοχλούνται, αλλά προχωρούν όμως. Δεν είναι αναστατικός παράγοντας. Τον εκνευρίζουν, είναι ένα πράγμα. Έδειξαν εκνευρισμό. Μόνο. Άρα ούτε να ισοπεδώνουμε ότι δεν είχαν καμία αξία, ούτε από την άλλη να ανεβάζουμε τον πήχη όσον αφορά τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ανοίξουν την αμόχωστο, κύριε Νεοφύτου, κοιτάξτε, έχουμε φύγει από τον εκνευρισμό. Γι' αυτό σας λέω ότι έχουμε φύγει από τον εκνευρισμό. Αν ανοίξουν την αμόχωστο, έχουμε πλάνο. Να σας πω τη δική μου ανάγνωση. Οι Τούρκοι σε ένα πράγμα δεν μπορείς να τους αμφισβητήσεις. Είναι ότι ό,τι πουν το κάνω. Δυστυχώς για μας. Αλλά θεωρώ ότι στέλνουν και ένα μήνυμα σε όλους τους αποδέχτες. Εμείς ετοιμαζόμαστε να επικύσουμε και την αμόχωστο. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνω. Γι' αυτό και θεωρώ, πολιτική μου εκτίμηση, ότι μετά από τις εκλογές στο ψευδοκράτος, όποιος και αν είναι ο νικητής, θα υπάρξει επανέναρξη του διαλόγου. Πρώτα με μια άτυπη πενταμερή και μετά σε διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν στην επίσημη πενταμερή και σε μια νέα διεθνή διάσκεψη για το Κυπριακό. Εάν δεν καταλήξουμε σε λύση, οι Τούρκοι στέλνουν το μήνυμα. Μη λύση, ίσον επικισμό των Βαρουσίων. Όμως και από την άλλη είναι και μια Τουρκία που πρέπει και κατανοεί ο διεθνής παράγοντας ότι για να βρεθεί λύση χρειάζεται και καλή θέληση της Τουρκίας. Που δεν υπάρχει, είναι προφανώς. Δεν υπάρχει, ναι. Και αυτή η επιθετικότητα δημιουργεί και ένα αρνητικό κλίμα. Γιατί και να βρεις λύση πρέπει να περάσεις τα δημοψηφίσματα. Εντείνεται η καχυποψία και δικαιολογημένος στους πολίτες. Αυτή η Τουρκία έχει ξεφύγει. Άρα, από κάθε μέτρο. Εμείς πρέπει να επιμείνουμε στην επανέναρξη του διαλόγου. Όχι μόνο να επιμείνουμε, να καλούμε τη διεθνή κοινότητα και το Γενικό Γραμματέα καθημερινά. Μάλιστα. Να αναλάβει πρωτοβουλία. Υπάρχει πολύ πρόσφατη δέσμευση μετά τη συνάντηση, ναι, με τον κύριο Χρυστοδουλίδη στη Γενέβη. Να πάμε λίγο ξανά στο Twitter, γιατί πηγαίνουμε προς το τέλος και δεν θέλω να δικήσω τους φίλους, γιατί στο Twitter σας αγαπούν πολύ, κύριε Νεοφύτου. Έχετε σχέση με, με το Twitter. Παρακαλώ τους συναδέλφους. Ό,τι μας έχει απομείνει, παιδιά, είμαστε στο τέλος. Θα απαντήσει ο κύριος Νεοφύτου, το πάντα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Ακούγεται το όνομα του Ιωάννα Νικολάου για νέος Γενικός Εισαγγελέας. Θεωρείτε ότι ένα βαθιά κομματικό πρόσωπο μπορεί να θεωρηθεί από τον κόσμο ως αμερόληπτο στα καθήκοντά του μετά από όλα όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια? Κοιτάξτε,
Θεωρώ ότι ένας από τους πιο πετυχημένους γενικούς εισαγγελείς στον τόπο ήταν ο Αλέκος Μαρκίδης, ο οποίος υπηρέτησε σε πιο ψηλό κομματικό πόστο από ότι ο Ιωάννης Νικολάου. Ήταν ο δεύτερος στη τάξη. Ναι, υπάρχει άλλο φόντο εδώ όμως. Αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Υπάρχει άλλο φόντο πίσω από τον κύριο Νικολάου. Τι φόντο υπάρχει? Ο τρόπος που έφυγε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι λόγοι που οδήγησαν στην απαραίτησή του. Δεν νομίζω ότι βρέθηκε κάποιος να πει ότι έφταιγε ο Ιωάννης Νικολάου για τον serial killer. Από εκεί και πέρα. Αυτή η προσέγγιση, όποιος υπηρετήσει σε ένα κόμμα ή όποιος μπει στην πολιτική, είναι ανάθεμα. Καλά, η επιτίδη ουδέτερη είναι πάντα η καλύτερη, αγαπητή μου. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη και το λέω πάντα, με προλαβαίνουν οι τηλεθεατές. Δώστε μου αυτό το tweet, γιατί σας έκανα την ερώτηση στην αρχή, αλλά την αποφύγατε και θα την επανέφερα τώρα στο τέλος. Αν χτίζεται προφίλ για τις προεδρικές εκλογές, δώστε, συνάδελφοι, το tweet. Το tweet για τις προεδρικές, παρακαλώ. Αν θεωρείται υποτιμητικό να ακούγεται στην περαιτέρω ατμόσφαιρα ότι κάποια άλλη στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές του 23 και όχι ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ακούστε. Παρακαλώ. Έκανα μια ξεκάθαρη τοποθέτηση σε μια συνέντευξή μου την περασμένη Κυριακή στο Φιλελεύθερο. Την ώρα που εκτιμώ ότι θα έχει εξελίξεις για το Κυπριακό. Την ώρα που βλέπουμε τους κινδύνους επικισμού των Βαρωσίων, βλέπουμε τι συμβαίνει στην ΑΟΣ μας. Οποιοσδήποτε, από οποιοδήποτε χώρο, ραδικουστούμε για τις προεδρικές του 23, για μένα δεν είναι σοβαρός. Και κάτι άλλο, πέφτει εντελώς από την υπόλοιψή μου το κάθε πράγμα στην ώρα του. Ούτε για τις βουλευτικές εργάζεστε ως κόμμα ακόμα? Όχι, και δεν ξεκινήσαμε. Δεν ξεκινήσαμε. Όχι. Πάμε στο επόμενο tweet. Πώς θα καταφέρετε, είναι ο λογαριασμός που σας άρεσε και τον χαρακτηρίσατε σοβαρό πριν, πώς θα καταφέρετε στο Δημοκρατικό Συναγερμό και από το 2003 δεν υπάρχουν εσωκομματικές εκλογές για την προεδρία του κόμματος, ενώ σε άλλα κόμματα, ακόμα και στο ΑΚΕΛ, υπάρχουν εσωκομματικές εκλογές. Το θεωρείτε υγιές? Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει 40.000 μέλη. Μάλιστα. Από τα 40.000 μέλη δεν βρέθηκε κάποιος να βάλει υποψηφιότητα. Τι έπρεπε να κάνουμε? Δημοκρατικές εκλογές έχουμε. Έπρεπε το ζόρι να βάλουμε κάποιον? Είχαμε προσφάτως 2 θέσεις αντιπροέδρων, ναι, και μία αναπληρωτή. Πώς αξιολογείτε αυτή την τεχνική δηλαδή, να κατατάξει την ηγετική πυραμίδα, κύριε Νεοφύτου? Νομίζετε ότι έχουν προσθέσει? Είναι ένας φρέσκος αέρας. Mm-hmm. Και θα δώσουν όλες τις δυνάμεις και θα δουλέψουμε ομαδικά. Είχα τον Λευτέρη Χριστοφόρου για χρόνια, στενό συνεργάτη, δουλευταρά. Ήταν στην Ευρώπη, έδιδε τις μάχες. Ο ίδιος απεφάσισε, ναι, να δώσει την παραίτησή του από την ηγεσία του κόμματος. Έχω δίπλα μου ένα νέο συνεργάτη, στενότατο συνεργάτη, τον Χάρη τον Γεωργιάδη, αλλά και ο νέος αντιπροέδρος που μαζί με τους υπόλοιπους είμαστε μια ομάδα με εμπειρία, με ζωντάνια, με ενεργητικότητα, νέους και με όρεξη, και είμαι αισιόδοξος για το Δημοκρατικό Συναγερμό. Άρα πιστεύετε ότι το κόμμα στις βουλευτικές, αν κρίνετε ότι δεν τις σκέφτεστε ακόμα, θα κατέλθει ενισχυμένο, ή ανησυχείτε ότι θα υπάρχει μια φθορά από την εξουσία, που είναι λογικό? Ακούστε, λογικά πράγματα. Είμαστε στον 8ο χρόνο εξουσίας και παραμένει δυνατός ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Είχαμε απώλειες, βεβαίως και είχαμε, και πρέπει να μας προβληματίσουν. Κάναμε λάθη, βεβαίως και κάναμε λάθη και πρέπει να μας προβληματίσει. Υπήρχαν γκρίζες περίοδοι ή σε κάποια θέματα γκρίζες ζώνες, βεβαίως και υπήρχαν. Γι' αυτό και πάμε σε ένα ιδεολογικό πολιτικό συνέδριο. Όχι για να αλλάξουμε την ψυχή και την καρδιά μας, τις αρχές και τις αξίες μας, να τις επαναβεβαιώσουμε, αλλά
και να εξυγχρονιστούμε. Μάλιστα. Γιατί τα πράγματα αλλάζουν και πρέπει ένα κόμμα να συμβαδίζει με την εποχή του. Κάτι τελευταίο. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος από αυτό εδώ το στούντιο έστειλε το μήνυμα ότι το Δίκο θα είναι ο ρυθμιστής στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Είστε ανοιχτός σε ένα ενδεχόμενο συνεργασίας, γιατί στο debate κατηγορήσατε τον κύριο Κυπριανού ότι έχει κάνει μυστική συνάντηση με τον κύριο Παπαδόπουλο για συνεργασία για τις προεδρικές. Δεν κατηγόρησα κανέναν. Είπατε ότι κατηγορούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι εφαρμόζει στο Κυπριακό πολιτικές Νικόλα Παπαδόπουλου, νέα στρατηγική, αλλά συναντιούνται μυστικά για τις προεδρικές. Το είπα και. Ναι. Το είπα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα για καμιά συνάντηση με κανένα. Θα πω αυτό που έλεγα πάντα. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος για μένα ήταν και είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής και σε αυτά που συμφωνούμε και σε αυτά που διαφωνούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νοφίτου. Να είστε καλά. Χάρηκα την αποψινή συζήτηση. Καλύψαμε τα θέματα. Με τη συμμετοχή του κόσμου. Με τη συμμετοχή του κόσμου, τους θεατεράδες. Και μ' άρεσε αυτός με την φορολογική μεταρρύθμιση. Πρέπει να τον εντοπίσετε και να τον ακολουθήσετε, κύριε Νοφίτου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς, κυρίες και κύριοι. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για την άλλη Πέμπτη. Όπως πάντα, ευθέως.